Η διαφραγματοκύλη αποτελεί μια κύλη διαφορετικής μορφής από τις συνηθισμένες, καθώς εμφανίζεται εσωτερικά της κοιλίας, συνήθως ως προβολή του στομάχου εντός του θώρακα, μέσω του διαφράγματος. Η διαφραγματοκύλη δημιουργεί συμπτώματα έντονης παλινδρόμησης. Οι ασθενείς αυτοί έχουν παλινδρόμηση γαστρικών υγρών ή τροφών από το στομάχι στον ισοφάγο, με απλά λόγια δηλαδή, τους ανεβαίνουν φαγητά από το στομάχι στο στόμα. Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως καταναλώνουν καθημερινά φάρμακα για το στομάχι, φάρμακα όμως που καλό είναι να μην λαμβάνουν διαβίου, καθώς μεταγενέστερα πιθανώς να δημιουργήσουν προβλήματα σε άλλα ζωτικά όργανα όπως το σηκώτι, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί πως προκλήθηκαν και πολύποδες στο στομάχι. Μερικά από τα συνηθέστερα αίτια που προκαλούν την εμφάνιση της διαφραγματοκύλης είναι αυξημένη ενδοκυλιακή πίεση λόγω χρόνιου βήχα, δυσκυλιότητας. Αυξημένη συσπαστικότητα του ισοφάγου, ηλικία άνω των 50 ετών, παχυσαρκία, κάπνισμα. Και τα συμπτώματα της πάθησης είναι δυσπεψία, φούσκωμα, δυσκαταποσία, ναυτία, καούρες, ερυγές, ρέψιμο, ανεμία, αρυθμίες. Η ριζική και μοναδική λύση στο πρόβλημα της διαφραγματοκύλης είναι μια απλή λαπαροσκοπική επέμβαση, χωρίς τομή δηλαδή, μιας ημέρας, όπου συχνά δεν χρειάζεται ούτε παραμονή στο νοσοκομείο, κατά την οποία χρειάζεται να αποκαταστήσουμε την καρδιοϊσοφαγική συμβολή, να συγκλίνουμε τα σκέλη του διαφράγματος. Δόκτωρ Σωτήρης Γαβριήλ. Για μια καλύτερη ζωή.